Αντιμετωπίζοντας τις δημοτικές αγορές όχι μόνο ως τόπους εμπορίου αλλά και ως τόπους συνδεδεμένους με την παράδοση και την ιστορία των δήμων τους, επιχειρεί το έργο Μαρακάντα να τις αναδείξει σε πόλους προβολής του τοπικού πολιτισμού και μοχλούς ενίσχυσης τοπικής οικονομίας. Με στόχο τη διεύρυνση των δυνατοτήτων, αξιοποίησε αυτού του σκεπτικού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με παράδειγμα τη διασύνδεση της δημοτικής αγοράς Ξάνθης με τον πολιτιστικό πυρήνα της παλιάς πόλης, διοργανώθηκε θεματικό εργαστήριο στο Ίδρυμα Θραϊκής Τέχνης και Παράδοσης στην Καπναποθήκη Πύση στην Ξάνθη, που απευθύνεται σε όλους τους φορείς, δήμους και επαγγελματίες της περιφέρειας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από επιστημονικούς φορείς και δημοτικές αγορές της Μεσογείου, όπως της Βαρκελόνης, της Φλωρεντίας, της Λεμεσού, της Βηρητού, της Γένοβας και του Καϊρού. Είναι ένα θεματικό διακρατικό εργαστήριο και σαν θέμα έχει τις δημοτικές αγορές σε ιστορικές πόλεις. Όλο αυτό γίνεται μέσα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το λέμε Μαρακάντα, όπου συμμετέχουν οι ιστορικές πόλεις στη Μεσόγειο, αρκετά σημαντικές, όπως είναι η Βαρκελόνη, η Φλωρεντία, η Γένοβα, η Λεμεσός, Βηρητός, Κάιρο. Έτσι, σε αυτό το σαλόνι των πόλεων των ιστορικών συμμετέχει και η Ξάνθη με την δικιά της αγορά, με αιχμή την δημοτική αγορά. Ο στόχος του προγράμματος αυτού και ο στόχος του σημερινού εργαστηρίου είναι να δώσουμε το μήνυμα σε όλους ότι οι δημοτικές αγορές δεν είναι ένας τόπος όπου κάποιος μπορεί να αγοράσει μόνο τα προϊόντα, αλλά ένας προορισμός όπου μπορεί να αναπτυχθεί ο πολιτισμός, ο τουρισμός, όπου τα τοπικά προϊόντα με αιχμή τη δημοτική αγορά μπορούν να διαχέονται, να πηγαίνουν στους τουρίστες, στους πολίτες, στα εστιατόρια, να συνδέεται η δημοτική αγορά με τα μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα του τόπου. Και από αυτή την άποψη είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα η δημοτική αγορά της Ξάνθης, που μπορεί να συνδεθεί με τις γιορτές παλιάς πόλης, με τα άλλα πολιτιστικά γεγονότα. Και το κάνουμε σε μια περίοδο του καρναβαλιού, ούτως ώστε αυτό το μήνυμα να είναι πιο δυνατό. Να έχουμε δηλαδή το καρναβάλι και ταυτόχρονα να γίνονται κάποια γεγονότα με αιχμή τα τοπικά προϊόντα και τη δημοτική αγορά. Κάνουμε λοιπόν αυτό το εργαστήριο σήμερα και συμμετέχουν όχι μόνο πολίτες από την Ξάνθη και φορείς, αλλά συμμετέχουν από τους δήμους από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μαζί με τους εταίρους μας που φιλοξενούμε 12 άτομα από όλες τις πόλεις που σας είπα. Επίσης, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, από τις 11 το πρωί και τις 2 το μεσημέρι, διοργανώνεται έκθεση μεσογειακής κουζίνας στη δημοτική αγορά της Ξάνθης με προϊόντα και εδέσματα από την αγορά και την Ξάνθη, αλλά και άλλες περιοχές του Μαρακάντα, με συνταγές από τη Μεσόγειο που θα μαγειρεύει Στέλλα Σπανού και με ζωντανή μουσική για να ταξιδέψει όσους βρίσκονται την ώρα αυτή στην αγορά στις πλούσιες γεύσεις της Μεσογείου.